δίκαιη και ίσως πολύτιμη νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί του Ολυμπιακού με 97-89. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ζώνη στην άμυνα, κάτι που δεν εμπόδιζε τον Παναθηναϊκό να προηγηθεί με 16-11 στην αρχή του αγώνα. Ο Κυρίτσης γύρισε γρήγορα την άμυνά του από 1-3-1 σε 2-3, όμως οι φιλοξενούμενοι έμεναν πάντα μπροστά με 42-30 και 49-40. Έπρεπε ο Ολυμπιακός να παίξει τελικά man-to-man για να ισοφαρίσει 51-51 και μάλιστα να προηγηθεί στο ημίχρονο με 55-51. Στην επανάληψη όμως τα παιδιά του Κυρίτσι πέτυχαν δύο μόλις καλάθια στα 7 πρώτα λεπτά. Έτσι οι Αθηναίοι πήραν πάλι το προβάδισμα με 67-57, 77-68 και 91-83 πριν φτάσουμε στο τελικό 97-89. Πρώτος παίκτης του αγώνα ήταν ο Αργύρης Παπαπέτρου. Πέτυχε 18 πόντους, περιόρισε τον Μίτσελ και δικαιούται το μεγαλύτερο μερίδιο στη νίκη του Τριφυλιού. Συμπαραστάτες του ο Τζόνς με 28 πόντους, ο Ανδρίσος με 21 και ο Ιωάννου με 15 πόντους. Ο Ολυμπιακός, που αυτή τη φορά δεν έπεσε αμαχητή, στηρίχθηκε στον Μίτσελ που έβαλε τελικά 26 πόντους, στον Αγγέλου που έβαλε 17 και στον Χριστοδούλου που πέτυχε έναν λιγότερο. Οι Παναθηναϊκοί ελπίζουν τώρα ότι ο Έσπερος θα νικήσει την Τετάρτη τον Ηρακλή, αυτοί θα επικρατήσουν στη Λεωφόρο επί της ΑΕΚ και θα καταλάβουν έτσι την τέταρτη θέση του Final Four. Πόση πίστη υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο για μια τέτοια έκβαση θα το ακούσετε αμέσως τώρα. Υπάρχει τρομερή διαφορά στο έψυχο υλικό. Απλώς ο Παναθηναϊκός έκανε ένα αργό ξεκίνημα και δεν παίζει ανάλογα με τις δυνατότητες σου. Αλλά υπάρχει τρομακτική διαφορά.